Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι αυτό το reality, το οποίο θα γυριστεί προφανώς στην Αφρική και θα το παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, έχει τρεις ομάδες. Στη μία ομάδα είναι οι διάσημοι παίκτες, στην άλλη ομάδα είναι οι γνωστοί στάρα πολύ από reality και στην τρίτη ομάδα είναι οι κοινοί θνητοί. Και αυτοί οι τρεις θα αγωνίζονται προκειμένου ο ένας να πάρει το σπίτι του άλλου. Δηλαδή, οι πλούσιοι θα μένουν σε βίλα ή σε πεντάστερο ξενοδοχείο, οι άλλοι θα μένουν σε ένα χωριό και κάποιοι, οι καημένοι, θα είναι μέσα στη ζούγκλα και εκεί δεν θα έχει καρύδες. Εκεί θα τρώνε από φλοιούς, δέντρο μέχρι σκουλίκια, ό,τι βρούνε. Ναι. Θα είναι πολύ σκληρές συνθήκες. Οπότε, όποιος κερδίζει, θα κερδίζει τις καλύτερες συνθήκες που είναι μένω στο λουξ δωμάτιό μου. Λοιπόν, στη ζούγκλα. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, γι' αυτό σας λέω, δηλαδή θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ η κοπέλα. Θα φάει πολύ σκουλίκι, δεν λέει. Δεν ξέρω. Μπρέγα, έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της. Αλλά παιδιά, ναι, είναι πολύ τρικαδόρικο όνομα και θα μου άρεσε να δω. Θα θέλαμε να τη δούμε. Το όνομα όμως, εγώ το θέλω, που κλείδωσε και ίσως είναι το πρώτο όνομα διασύμου που ακούγεται, είναι αυτό του γνωστού σεφ πατισερία, αν το λέω σωστά, του Διονύση Αλέρτα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Ο ναι. Διονύσης που επίσης είναι ένα προσωπάκι ντριγκαδόρικο, διότι αυτά που είναι να πει τα λέει, δεν διστάζει να κοντραριστεί. Δηλαδή ο Διονύσης βγάζει και το κομμάτι του reality που έχει ανάγκη αυτό το παιχνίδι. Εκρηκτικός χαρακτήρας. Έτσι. Τώρα εγώ θα βάζα και το Πετερτζίκι μέσα, να μην ειλικρινείς. Δεν θα πει αέρες. Είναι Φουρέιρα στη Κούδη, δεν πάνε μαζί. Δεν πάνε μαζί, δεν πάνε μαζί με τίποτα. Και να του πεις είσαι μάγειρας και να πει όχι, μόνο ζωγραφοπλάστης είμαι εγώ. Πάντως έχει τατουάζ και ο ένας και ο άλλος. Ναι. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται, Τζόρτζι, έτσι όπως προχωράει η κατάσταση? Πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι αυτό, ομολογώ ότι θα ξετρελαθώ, θα κάθομαι να τους βλέπω. Ξέρω, γιατί μου το έλεγε τις προάλλες και η Μάγκη Χαραλαμπίδου ότι της έκαναν πρόταση για το συγκεκριμένο. Πολύ καιρό πριν, βέβαια. Ναι. Αλλά μόλις της είπαν ότι θα τρώει σκουλίκι.